Και πάμε στην τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Μία συνταγή που είναι όσο πιο σοκολατένια γίνεται. Θα φτιάξουμε το απόλυτο κέικ σοκολάτας, πραγματικά. Θα είναι νηστίσιμο, vegan, θα καλύψουμε και τους πιο απαιτητικούς και πραγματικά είναι τόσο εύκολο που θα χρειαστείτε μόλις ένα μπολ. Πάμε να δούμε τελικά μας. Για το vegan cake σοκολάτας θα χρειαστούμε 370 γραμμάρια νερό, 130 γραμμάρια ηλιέλαιο, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 50 γραμμάρια κακάο Nestlé Dessert, 350 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλιά της σούπας ξίδι, 450 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρική, 200 γραμμάρια κουβερτούρα Nestlé Dessert και 1 πρέζα αλάτι. Για τη σύνθεση, 200 γραμμάρια κουβερτούρα Nestlé Dessert και τρούφα σοκολάτας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Είναι το καινούριο μου μπολ και θέλω να το δείξω. Οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να χρησιμοποιήσετε ένα σύρμα και να ρίξετε μέσα στο μπολ το νερό, το λάδι. Μην με ρωτήσετε αν μπορείτε να βάλετε ελαιόλαδο. Δεν μπορείτε να βάλετε όλη την ποσότητα ελαιόλαδο, μπορείτε να το χωρίσετε μισό-μισό. Γιατί αν βάλουμε μόνο ελαιόλαδο, γενικά θα καλύψει όλες τις υπόλοιπες γεύσεις. Θα βάλω ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Δεν υπάρχει αυτό το κέικ, είναι φανταστικό. Δηλαδή, πραγματικά, που το φτιάξα την προηγούμενη εβδομάδα, βγήκε το κέικ, κόβω ένα κομματάκι να δω έτσι πόσο ωραίο είναι. Τρώω ένα κομμάτι, τρώω δεύτερο κομμάτι, τρώω τρίτο κομμάτι, δεν σταμάτησα να τρώω καθόλου κέικ και πραγματικά ήταν το μεσημεριανό μου. Ήταν τόσο νόστιμο, δεν μπορούσα να σταματήσω να τρώω με τίποτα. Αν είμαι στη συνταγή με το που τη δοκιμάσετε, πραγματικά θα πείτε, οκ, okay, είναι το απόλυτο κέικ σοκολάτας. Το ότι είναι vegan, νηστίσιμο και όλα τα υπόλοιπα, μη σας απασχολεί, δεν χάνει καθόλου μα καθόλου από γεύση. Ίσα γίνεται ακόμα καλύτερο. Ανακατεύω έτσι λίγο τελικά. Θα ρίξω μέσα και τη βανίλια μου. Και τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε το κακάο μας. Θέλουμε 50 γραμμάρια κακάο Nestlé Dessert, όπου ανοίγω τη συσκευασία. Θέλουμε ποιοτικό κακάο. Καταλαβαίνετε το ότι επειδή βάζουμε πάρα πολύ λίγα υλικά, πρέπει όλα να είναι τα απόλυτα, για να βγει και το απόλυτο κέικ. Λοιπόν, 50 γραμμάρια είναι περίπου 6 κουταλιές κουφτές της σούπας. Οπότε, εδώ, και τα λέω κουφτές, ενώ εδώ. Γιατί άμα θα βάλω μεγάλες κουταλιές, 1, 2, με 3 κουταλιές, μεγάλες, είμαι εντάξει. Ή 6 κοφτές ή 3 μεγάλες. Βάλαμε και το κακάο μας, τέλεια. Θα ρίξουμε μέσα και τη ζάχαρη. Κακάο, ζάχαρη, σπορέλο, νεράκι και τα μυρωδικά μας. Ανακατεύουμε. Και τώρα λίγο θα κάνετε υπομονή να διαλυθεί το κακάο. Άμα βάζαμε καυτό νερό, θα είχε διαλυθεί κατευθείαν. Άμα δεν βάλετε καυτό νερό, παίρνει λίγη ώρα πάντα το κακάο να διαλυθεί. Οπότε ανακατέψτε καλά. Και όπως καταλαβαίνετε, το μείγμα που βλέπετε εδώ πέρα είναι ένα ρόφημα σοκολάτας. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε το ρόφημα σοκολάτας, να το δέσουμε με λίγο αλεύρι. Θέλω άλλο ένα μπολ και θα ρίξω μέσα το αλεύρι μου. Τη σόδα μου. Και επειδή έβαλα σόδα εδώ, τι πρέπει να βάλω, πρέπει να βάλω τον ανταγωνιστή του στο άλλο το μείγμα, που είναι το ξύδι. Οπότε, βάζω το ξύδι μέσα, ανακατεύω, εδώ. Έχω βάλει σόδα, έχω βάλει το αλεύρι και πάμε να προσθέσουμε και τα κομμάτια σοκολάτας μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κουβερτούρα Nestlé Dessert. Κόβεται εύκολα και λιώνει πάρα πολύ εύκολα και όταν χρησιμοποιείτε ποιοτική κουβερτούρα δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχετε σε ό,τι και να φτιάχνετε. Και ανοίγουμε τη συσκευασία μας. Εδώ. Τώρα, το πόσο χοντροκομμένη ή ψιλοκομμένη θέλετε τη σοκολάτα σας μέσα στο κέικ εξαρτάται από εσάς. Εσένα σ' αρέσει χοντρά κομμάτια ή λεπτά κομμάτια, Διονύση? Εντάξει, τώρα λεπτά. Ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο, επειδή σπάμε με το μαχαίρι, είναι όλα κανόνιστα και αυτό είναι το φανταστικό. Ενώ όταν χρησιμοποιείς τσιπ σοκολάτας, σε τέτοιες συνταγές δεν μας βολεύει γιατί έχουν ακριβώς το ίδιο σχήμα, το ίδιο μέγεθος. Θα μας εξυπηρετούσε άμα κάναμε μπισκότα. Αλλά άμα κάνεις κέικ, όντως θες να έχεις διαφορετικά κομμάτια από κουβερτούρα μέσα. Κοιτάξτε εδώ. Άλλα μικρά, άλλα μεγαλύτερα. Οπότε νομίζω ότι είμαι εντάξει. Και τώρα το εξής ερώτημα, πολύ σημαντικό, φίλε Διονύση. Την κουβερτούρα, τη ρίχνω μέσα στο μείγμα με τα υγρά ή μέσα στο μείγμα με τα στερεά?
καστερεά. Γιατί? Πρέπει να υπάρχει ένας λόγος. Καλά, εντάξει. Α πούμε, είναι αλλιώς ο λόγος που είπες, οπότε δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Λοιπόν, θα σου πω όμως τον πραγματικό λόγο. Όντως, ρίχνουμε την κουβερτούρα μέσα στα στερεά. Γιατί? Γιατί οτιδήποτε είναι πιο βαρύ από το μείγμα του κέικ, το μείγμα που θα κάνουμε είναι κάτι ημίρευστο. Οτιδήποτε είναι πιο βαρύ, καθώς ψήνεται, έχει την τάση να πηγαίνει πού? Κάτω. Οπότε, άμα ανακατέψουμε την κουβερτούρα μας μαζί με το αλεύρι, έβαλα λίγο αλάτι μέσα στο μείγμα, τότε τι θα κάνουμε? Θα κρατήσουμε την κουβερτούρα παντού μέσα στο κέικ. Πιάνεις? Ωραία. Λοιπόν, άρα ανακατεύουμε κουβερτούρα, αλεύρι, σόδα και αλάτι. Και έτσι όπως είναι, μπλουμ, μέσα στα υγρά μας, εδώ. Εύκολη συνταγή ή δύσκολη? Παν εύκολη, παρακαλώ να πεις. Και ανακατεύουμε εδώ με μία κουτάλα. Δεν ανακατεύουμε ποτέ με μίξερ, γιατί είναι αρκετά τα υγρά μας μέσα στο μείγμα, δεν είναι βούτυρο, έχουμε νερό. Οπότε αν αρχίσουμε να ανακατεύουμε με το μίξερ, τι θα γίνει? Θα γίνει ψωμί το κέικ μας, οπότε δεν θα έχει ωραία σύσταση. Εμείς θέλουμε όταν το κόψουμε πραγματικά να είναι σαν μπράουνι από μέσα. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό το μείγμα δεν έχει μέσα αυγά, δεν έχει τίποτα που να σας φοβίζει, οπότε μπορείτε να δοκιμάσετε άφοβα. Και οτιδήποτε μείνει στον μπολ, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να καθίσετε στην τηλεόραση για να το απολαύσετε. Αλλά οτιδήποτε δεν μείνει στον μπολ, πρέπει να μπει σε μια φορμούλα για να ψηθεί μέσα στο φούρνο. Όπως βλέπετε, έχω λαδοκακαώσει τη φόρμα μου, είναι 28 εκατοστά με τρύπα στη μέση. Οπότε. Πού είναι πιτανόστιμο. Θα αδειάσω έτσι όπως είναι όλο το μείγμα μέσα. Εδώ. Εδώ. Να γυρίσω λίγο. Αυτή τη συνταγή όταν τη δοκιμάσεις, φίλε Διονύση, σήμερα κιόλας θα πας σπίτι και θα δώσεις τη συνταγή στη γυναίκα σου και θα της πεις αυτό εδώ θέλω να μου το ετοιμάσεις. Θα σου πει καλά παιδί μου, είσαι τρελός. Θα πεις δεν είμαι τρελός, απλά έχω αναβαθμίσει την παλέτα της γλώσσας μου και θέλω όντως να δοκιμάζω μόνο ωραίες γεύσεις από εδώ και πέρα. Αυτό θα της πεις. Λοιπόν, χτυπάμε καλά. Και ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Ο φούρνος είναι προθαρμασμένος πάντα στον αέρα, ψηλά ψηλά ισχάρα, 180 βαθμούς, 40 λεπτά. Απλά τα πράγματα, βάζουμε μέσα, κλείνουμε. Σε 40 λεπτά θα είναι έτοιμο, θα τα αφήσουμε να κρυώσει καλά. Καταλαβαίνετε, γιατί η σοκολάτα μέσα θα λιώσει και θέλουμε να ξανακρυώσει και να έχει κομματάκια σοκολάτας μέσα. Και βέβαια, οτιδήποτε έχει μείνει στον πόλη, τι είπαμε, το απολαμβάνουμε. Και το κέικ μας είναι έτοιμο. Τώρα, την υπόλοιπη κουβερτούρα θα τη λιώσω. Για να σερβίρω από πάνω, καταλαβαίνετε ότι η λιωμένη κουβερτούρα από πάνω έχει τη χάρη της. Οπότε, σπάστε καλά. Εδώ φτάνει, μια χαρά. Ανοίγουμε. Και ήρθε η ώρα να τη λιώσουμε. Για να λιώσουμε κουβερτούρα στα μικροκύματα, πώς το κάνουμε, φίλε Διονύση? Πες τα μου λίγο, σου παρακαλώ. Ωραία, έτσι κλείνεται. Ναι. Και άμα δούμε ότι δεν έχει λιώσει, άλλα 30 δευτερόλεπτα. Ποτέ δεν βάζουμε 2-3 λεπτάκια στα μικροκύματα. Άμα το κάνουμε αυτό, γιατί κάθε φούρνος μικροκυμάτων έχει διαφορετική ισχύ, θα μας ταλαιπωρήσει. Οπότε τι κάνουμε, βάζουμε ένα λεπτάκι για σιγουριά στα 800 και βάζουμε μετά άλλα 30 δευτερόλεπτα. Άλλα 30 δευτερόλεπτα μέχρι που να λιώσει η κουβερτούρα μας. Η σχέση της σοκολάτας με την αγάπη και τον έρωτα φαίνεται πως είναι πολύ παλιά, αφού όταν οι Ισπανοί έφτασαν στην Αμερική για να την απικήσουν, ήταν ήδη πεπισμένοι ότι πρόκειται για ένα αφροδισιακό υλικό, κάτι που διέδωσαν και στην Ευρώπη και στη Βόρειο Αμερική. Κατά τη Βικτοριανή περίοδο, εργαζόμενοι στον κλάδο παραγωγής σοκολάτας δούλεψαν πολύ σκληρά με στόχο την προώθηση της σχέσης της σοκολάτας με τον Άγιο Βαλεντίνο. Και έτσι πολύ γρήγορα, η εν λόγω γιορτή έγινε αντικείμενο εμπορευματοποίησης με κεντρικό άξονα την επένδυση στη σοκολάτα. Και η κουβερτούρα μου είναι έτοιμη. Όπως βλέπετε, δεν έχει λιώσει 100%, αλλά δεν μας πειράζει. Πάντα και εσείς αυτό το σημείο θα τη βγάζετε από τα μικροκύματα και θα συνεχίσετε το λιώσιμο εκτός φούρνου μικροκυμάτων. Γιατί δεν θέλουμε να την παραζεστάνουμε. Κοιτάξτε εδώ. Με το ανακάτεμα και τα κομματάκια που δεν έχουν λιώσει, τελικά θα λιώσουν. Οπότε θέλει λίγο υπομονή.
Λοιπόν, και με το που λιώσει η κουβερτούρα μας, το πόσο θέλετε να ρίξετε από πάνω έχει να κάνει καθαρά με τα γούστα τα δικά σας. Στην αρχή ξεκινάμε, εδώ στη μέση. Μην ησυχείτε, επειδή το κέικ είναι φορμαρισμένο από μόνο του, θα αρχίσει να πέφτει η σοκολάτα από μόνη της. Οπότε το σχήμα θα το δώσει η σοκολάτα μόνη της. Μην ταλαιπωρηθείτε να αρχίσετε να κάνετε στο κουτάλι από εδώ και από εκεί, γιατί αυτό που θα κάνετε θα είναι καταστροφικό. Πώς το βλέπεις, φίλε Δημήτρη? Λαχταριστό. Και θα ρίξω λίγη τρουφίτσα από πάνω. Να ρίξω λίγο ακόμα, Δημήτρη. Είναι όνειρο, δεν υπάρχει. Ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Και θα κόψω ένα ωραίο κομμάτι. Ένα ή δύο, ρε παιδιά, πείτε μου. Δύο. Δεν υπάρχει αυτό το κέικ. Και πραγματικά σας λέω, από τη στιγμή που ξεκίνησα το επεισόδιο, το λέω από την πρώτη στιγμή, ότι αυτό το κέικ πραγματικά δεν υπάρχει. Δηλαδή, και να προσπαθήσω να σας περιγράψω το πόσο νόστιμο είναι, δεν μπορώ, δεν γίνεται. Γιατί είναι τόσο γεμάτο σε γεύση και σοκολάτα, που πραγματικά δεν περιγράφεται. Έλα, Μητσό. Θέλω να το ευχαριστηθείς. Όταν σου λέω να το ευχαριστηθείς... Εντάξει. Κοίτα εδώ, έχει κομμάτια σοκολάτας μέσα. Και αυτό δεν έχει αυγό γιατί είναι νηστίσιμο, ε. Όχι, δεν έχει αυγό γιατί είναι η συνταγή, έτσι, και είναι νόστιμο. Δεν έχει σημασία που είναι vegan και νηστίσιμο. Σημασία έχει ότι είναι πεντανόστιμο. Κούμποσε το. Θέλω να περιγράψεις πραγματικά. Δεν περιγράφεται, το ξέρω. Ξέρω, δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Τι να περιγράψω από αυτό είναι. Μπελέσει, αγόρι μου, έλα εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ, γιατί αυτό είναι premium cake, δεν είναι cake της αγοράς. Και όπως βλέπετε, κάλεσα τον πυρήνα του Kitchen Lab. Οι υπόλοιποι είναι δεύτεροι περιττοί, δεν χρειάζεται να καλέσω κάποιον να δοκιμάσει. Premium. Δεν υπάρχει. Για το vegan cake σοκολάτας, σε ένα μπολ βάζουμε το νερό, το ηλιέλαιο, το ξύσμα από το πορτοκάλι και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το εκχύλισμα βανίλιας, το κακάο, τη ζάχαρη και το ξύδι. Σε άλλο μπολ βάζουμε το αλεύρι, τη σόδα, την κουβερτούρα ψιλοκομμένη, αλάτι και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε τα στερεά υλικά στο μπολ με τα υγρά και ανακατεύουμε με μία κουτάλα. Βάζουμε το μείγμα σε λαδωμένη φόρμα με κακάο και ψήνουμε για 40 λεπτά στους 180 βαθμούς. Αφαιρούμε και αφήνουμε να κρυώσει. Για τη σύνθεση, σπάμε την κουβερτούρα σε κομμάτια και τα βάζουμε σε μπολ. Καλύπτουμε με μεμβράνη και βάζουμε στο φούρνο μικροκυμάτων. Ανακατεύουμε να λιώσει τελείως, απλώνουμε πάνω από το κέικ, πασπαλίζουμε με τρούφα σοκολάτας και σερβίρουμε. Και έτσι τελείωσε το κέικ σοκολάτα. Θα πάρω κι εγώ ένα. Ευχαριστώ. Καλή μας όρεξη. Δηλαδή, όσο και να προσπαθείς να περιγράψεις, δεν περιγράφεται. Και είναι τόσο απλό, με υλικά που είμαι σίγουρος ότι έχετε όλοι στο σπίτι σας, σήμερα κιόλας μπορείτε να το φτιάξετε.